την παρουσία σας, κύριε Κοντόπουλε. Ευχαριστώ. Γιατί έχουμε να δούμε αρκετά τον συνάδελφο Νίκο Τζαμτζίκα, που έχει φτιάξει πάρα πολύ αναλυτικές, κατατοπιστικές και αποκαλυπτικές κάρτες. Νίκο, για να καταλάβουμε. Σήμερα καταρρύπτεται ο μύθος, ναι, ότι το καλάθι του νοικοκυριού θα παραμείνει σταθερό σε τιμές. Διαπιστώναμε ότι η δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής του καλαθιού της οικογένειας έχουμε αυξήσει μέχρι 25% σε συγκεκριμένη ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Άλλες έχουν αυξήσει 4%, 6%. Όπα, σε αυτό που ρίχνει λίγο τσαντζίγα τώρα βόβα, ξεκινάμε μια βόβα. Μας λες δηλαδή ότι δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε όλο αυτό το έργο με το καλάθι του νοικοκυριού και οι αυξήσεις άρχισαν να εμφανίζονται. Για μια εβδομάδα δεν είναι. Ακριβώς έτσι, αυτή η διαπίστωση υπάρχει. Ναι. Με τη σύγκριση των τιμών στις αποδείξεις. Πάμε να πούμε, θα μας τα πει σε λίγο Νίκο Τζαμτζίκας με στοιχεία. Εδώ, κυρίες και κύριοι, μιλάμε. Γρηγόρη Τζαχιτσιάν, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Ακούς την προαναγγελία από τους πιο έμπειρους, θα έλεγα ίσως ο πιο έμπειρος στο ρεπορτάζ της αγοράς, τον Νίκο Τζαμτζίκας. Λέει δηλαδή ότι δεν πρόλαβε να περάσει η πρώτη εβδομάδα και οι αυξήσεις είναι έως και 25% στα προϊόντα του καλαθιού της νοικοκυριάς, του νοικοκυριού, της νοικοκυράς, του νοικοκυριού. Δηλαδή. Έτσι το ονόμασε τώρα ο Άδωνος Γεωργιάδης. Από την αρχή είπαμε ότι όλη αυτή η ιστορία, ως ιστορία, ως προσπάθεια είναι μια μπαρούφα. Και συγγνώμη κιόλας για τη χρήση της συγκεκριμένης λέξης, αλλά μόνο αυτή η λέξη αποδίδει ανάγλυφα το τι ακριβώς συμβαίνει. Υποτίθεται ότι εφαρμόζουμε ένα μέτρο κυβερνητικό για να προστατεύσουμε τον μέσο Έλληνα καταναλωτή να πάρει νοικοκυρά στο καλάθι της κάποια προϊόντα έστω σε σταθερές τιμές. Αφού βέβαια από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχουν γίνει αυξήσεις μέχρι 300% στα ίδια προϊόντα που είναι μέσα στο καλάθι. Αλλά βλέπουμε ότι οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ δεν κολλώσαν καθόλου. Καθόλου δεν κολλώσαν. Συγκεκριμένη αλυσίδα ελληνική από 138 τα προϊόντα του 0,34 τα προϊόντα που ήταν μέσα στο καλάθι, τα πήγε 163,35. Θα τα δούμε σε λίγο με το θέμα. Θέλω πριν πάμε σε αυτά να δούμε και την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, παρακαλώ, από την Διεύθυνση Αττικής. Μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και ανάκληση ριζάλευρου, γιατί βρέθηκαν, λέει, έντομα. Δυστυχώς. Ναι, να βλέπουμε την κάρτα, Νίκο. Δυστυχώς. Έντομα στο ριζάλευρο. Δυστυχώς δεν ελέγχουν τόσο πρέπει τα προϊόντα που τρώμε. Και μάλιστα το ευρωβαρόμετρο, από το ευρωβαρόμετρο μας έρχονται τα δυσάρεστα νέα. Ναι. Μάλλον 75% των Ελλήνων. Δηλαδή, λέει παρουσία εντόμων. Ναι, ακούστε, μέσα σε ριζάλευρο. Μέσα σε ριζάλευρο. Εντόμων. Που παραπληκτεί ότι κανείς δεν έλεξε τη συσκευασία τους. Ναι. Ο Ελληνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων συχνά παρουσιάζει τρόφιμα όπως είναι το κοτόπουλο με σαλμονέλα, που είναι το συνηθέστερο, και διάφορα τρόφιμα τα οποία έχουν πρόβλημα όπως το συγκεκριμένο που βλέπουμε εδώ. Αλλά τα νέα έρχονται από την αυτοευρωβαρόμετρο που λέει ότι 75% των Ελλήνων φοβούνται ότι θα δηλητηριαστούν από τα τρόφιμα που βάζουν στο πιάτο τους. Τι λες τώρα. Είναι το ευρωβαρόμετρο, είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε. Είναι το ευρωβαρόμετρο. Πάμε στις κάρτες. Πάμε να δούμε τις κάρτες που έχεις ετοιμάσει, Νίκο Τζαμτζίκα, την κάρτα 1, και στη συνεχεία θα μας εξηγήσεις εσύ τι αποκαλύπτεται από αυτά τα περίφημα προϊόντα. Τι βλέπουμε εδώ, λοιπόν. Εδώ είναι. Κλπ. Όσο μπορείς πιο απλά, πιο κατανοητά, Νίκο. Εδώ λοιπόν είμαστε στο ράφι. Συγκεκριμένο, σούπερ μάρκετ στο ράφι. Έχει δίπλα το επώνυμο προϊόν και δίπλα ακριβώς έχει το προϊόν το δικό του ιδιωτικής ετικέτας. Ναι. Το επώνυμο προϊόν που έχει 2 ευρώ και το ιδιωτικής ετικέτας 1,67. Μάλιστα. Με το επώνυμο προϊόν, αν το βάλεις κάτω και πλύνεις, ξέρω εγώ, 40 πιάτα, θα πλύνεις. Με το προϊόν το ιδιωτικής ετικέτας δεν θα πλύνεις ούτε 10, γιατί είναι σκέτο νερό. Δεν έχει μέσα καθόλου. Άρα είναι χειρότερης ποιότητας. Ακριβώς αυτό είναι. Αγαθά δύο ταχυτήτων. Αγαθά που πηγαίνουν, προορίζονται για αυτούς που έχουν να τα πληρώσουν, ναι, και αγαθά για το φτωχό. Είναι κάτι το οποίο αποκαλύπτει. Εδώ πάμε στο λάδι τώρα. Στο λάδι. Το οποίο βλέπουμε ότι το ιδιωτικής ετικέτας 11,45 και το επώνυμο προϊόν 15,12. Δηλαδή το ιδιωτικής ετικέτας έχει 4 ευρώ φτηνότερα. Γιατί έχει 4 ευρώ φτηνότερα στην ίδια ποσότητα. Το ίδιο λάδι που είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Γιατί είναι φτηνότερο. Γιατί προφανώς δεν έχει ελέγξει κανείς την ποιότητά του και την προέλευσή του. Δεν ξέρουμε καν αν είναι ελληνικό το λάδι. Δείχνει καθαρά ότι υπάρχει εδώ διάθεση να χωριστεί και χωρίζεται στην πραγματικότητα ο κόσμος. Πάμε στην τρίτη κάρτα. 62 λεπτά στο προϊόν στο καλάθι του νοικοκυριού. 62 λεπτά το μακαρόνι, το ιδιωτικής ετικέτας.
Και 85 λεπτά του υπόλοιπου, 20 λεπτά ακριβότερο. Άρα τι σου λέει, δεν έχεις λεφτά κύριε. Βάζεις το καλάθι σου το υποδέστερο. Το αυτό το οποίο δεν έχει ελεχθεί. Αυτό το οποίο δεν είναι επώνυμο. Πάμε να δούμε την τρίτη κάρτα. Τρίτη κάρτα. Πακές. Οι οποίες είναι και εισαγωγής, παιδιά. Είτε από Κίνα είτε από Καναδά. Το υπόλοιπο προϊόν 2,03. 2,03 το υπόλοιπο προϊόν. Και το ιδιωτική ετικέτα 1,10 μισή τιμή. Γιατί είναι στη μισή τιμή το ιδιωτική ετικέτα, αφού είναι το ίδιο προϊόν. Και είναι και τα δύο προϊόντα εισαγωγής από Κίνα, δυστυχώς. Πάμε και στην επόμενη κάρτα να δούμε φρυγανιές. Φρυγανιές λοιπόν. Το προϊόν ιδιωτικής ετικέτας 1,27. Το επώνυμο προϊόν 1,45. Δηλαδή για να πάρεις επώνυμο, να ξέρεις τι παίρνεις, να ξέρεις ποιον έχεις να κάνεις, πρέπει να πληρώσεις 20 λεπτά ακριβότερα. Ακριβότερα. Και στο τέλος, για να δούμε την τελευταία κάρτα, πάμε στους χυμούς που δίνουμε στα παιδιά μας. Το επώνυμο προϊόν είναι 1,68 και το προϊόν ιδιωτικής ετικέτας στην ίδια ποσότητα μόλις 78 λεπτά. Μισή τιμή. Ποιος πουλάει και γιατί προϊόν σε μισή τιμή και σε ποιον το πουλάει, σε αυτόν που δεν έχει λεφτά. Πάμε πάλι στο Ευρωβαρόμετρο για να σας πω λοιπόν ότι 7 στους 10 Έλληνες αγοράζουν με βάση τη δύναμη της τσέπης τους, το κόστος. Δεν υπολογίζουν την ποιότητα καθόλου με την ποιότητα του προϊόντος που αγοράζουν. Και μάλιστα μόνο ένας στους 10 πιστεύει ότι το προϊόν που αγοράζει έχει πραγματικά ποιοτική αξία. Αλλά δεν έχει τα λεφτά, κύριε Κοντόπουλε. Ναι, από αυτά πληρονιστικά τα στοιχεία που μας παρουσιάζει. Φυσικά και αποδεικνύεται ότι όλα αυτά τα οποία ακούγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις μεγάλες εταιρείες ελληνικής πώλησης, ότι δήθεν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι ακριβώς τα ίδια, τα οποία δεν έχουν την επιβάρυνση του κόστους της διαφήμισης, είναι σε γραμμάρες. Γιατί δεν μπορεί η διαφήμιση να είναι το 50% ή το 70% ή ακόμα και το 40% στην αξία ενός προϊόντος. Αυτό έτσι καταρρύπτει το μύθο και τους ισχυρισμούς που μας έλεγαν τόσα χρόνια. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι αυτή την οποία ανέφερε και ο κ. Τσαντσίκας. Βλέπουμε το πιο συνταρακτικό. Μιλάμε για φακές και μιλάμε για φακές Κίνας. Επανερχόμαστε σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές από αυτό εδώ το δελτίο. Δεν γίνεται έλεγχος. Οι αποφάσεις και οι έλεγχοι του ΕΦΕ είναι όσοι είναι και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να τους δούμε και σε τι βαθμό έχουν γίνει. Στον τελευταίο χρόνο εγώ θα σας έλεγα. Αλλά αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί ο ΕΦΕ να ελέγξει όλο αυτό το κύκλο. Μάλιστα. Δεν τώρα θα έτσι κάνει. Θέλω να επιβεβαιώσω τον λίγο τον Τζιαντζίκα σε αυτό που είπε για τα απορριπαντικά. Όσον αφορά το σαπούνι χεριών, το υγρό σαπούνι χεριών, το επώνυμο το πέναμε, το πήρα 3,5 ευρώ και βρήκα φτηνότερο παραδίπλα στο 1,5 ευρώ ιδιωτικής ετικέτας. Το πυράκι ήταν νερόκλημα, δεν έκανε αφρό, το πέταξα. Όσο τώρα, έχει απόλυτο δίκιο αυτό ο Νίκος. Τώρα, να σας πω και κάπου αλλού, ότι στην Γερμανία η Coca-Cola, το 1,5 λίτρο αγαπητέ, πουλιέται 99 λεπτά. Στην Ελλάδα πουλιέται 1,54 και το πουλάει η ίδια εταιρεία που έχει έδρα την Ελβετία. Ο ίδιος ο παραγωγός είναι. Η εταιρεία που έχει έδρα ο ίδιος. Δεν πάμε να καλησπερίσουμε, ζητώ συγγνώμη Τζιγκόρ, να πούμε την καλησπέρα μας στο σημείο αυτό.